κλιμακώνεται η καταστολή σε βάρος του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτική που πάει χέρι-χέρι με την αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων, καθώς διανύουμε μια νέα καπιταλιστική κρίση που επισπεύθηκε με την πανδημία. Όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες μιας βαθιάς κρίσης, της μεγαλύτερης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με βάση και τις ίδιες τις αστικές αναλύσεις. Όταν είναι φανερή η δυσκολία να διαχειριστούν οι αστικές κυβερνήσεις, τα κόμματα, το κεφάλαιο, αυτή την κρίση προς όφελος φυσικά του μεγάλου κεφαλαίου. Όταν δεδομένης της κατάστασης οξύνονται οι ανταγωνισμοί και μαζεύονται τα σύννεφα και πυκνώνουν τα σύννεφα ενός ακόμα και πιο γενικευμένου πολέμου και στην ευρύτερη περιοχή, όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν είναι που οδηγούν σε συνθήκες πανδημίας να αξιοποιείται ως ευκαιρία για να ενταθεί η καταστολή, να περιοριστούν τα λαϊκά δικαιώματα και οι ελευθερίες, ακριβώς για να προλάβει η αστική τάξη, γιατί ξέρει τι έρχεται, το βαρέλι της αντιλαϊκής επίθεσης δεν έχει πάτο και ακριβώς επειδή ξέρει τι έρχεται να προλάβει την αγανάκτηση, την οργή, τη δυσαρέσκεια του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στο άγαλμα του Τρούμαν, του 33ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ένα σημείο που πολλές φορές έχει γίνει πεδίο μαχών μεταξύ διαδηλωτών και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Όταν οι εργαζόμενοι, νέοι φοιτητές, ήθελαν να εκφράσουν την καταδίκη τους στην υπεριαλιστική πολιτική που συμβολίζει το συγκεκριμένο άγαλμα, αστυνομικές, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κατ' εντολή των κυβερνήσεων, χτύπησαν τις διαδηλώσεις. Μόνο μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, δύο φορές, το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει δεχτεί την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων. Είναι και σημείο που καίει την κάθε αστική κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα, προκειμένου να αποδείξουν την πίστη τους σε αυτή ακριβώς την αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό και όλα τα προηγούμενα χρόνια και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρατάχθηκαν εδώ δυνάμεις καταστολής ακριβώς για να εμποδίσουν το δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με συμβολικές κινητοποιήσεις να διαδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα στις 11 Γενάρη εκδικάζεται η υπόθεση που αφορά σε διώξεις διαδηλωτών για τις κινητοποιήσεις που γίνανε και την καταστολή που δέχτηκαν. Δηλαδή και δέχτηκαν καταστολή και βρίσκονται κατηγορούμενοι απέναντι στην αστική δικαιοσύνη. Στη Γαλλία το νομοσχέδιο για την καθολική ασφάλεια της κυβέρνησης Μακρόν πυροδότησε μεγάλες αντιδράσεις. Εξουσιοδοτεί αστυνομία και πολιτοφυλακή να βιντεοσκοπούν με κινητές κάμερες τους διαδηλωτές. Αλλά στους ίδιους τους διαδηλωτές απαγορεύει να μεταδίδουν εικόνες αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας και μάλιστα επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα. Έχουμε βρει τα πρόστιμα και προσπάθεια οικονομικής αφέμαξης των σωματείων, για παράδειγμα στην Ιταλία ή και στην Ισπανία, που φτάνουν μέχρι και τα 60.000 ευρώ όταν παραβιάζονται οι δεδομένοι περιορισμοί. Και μάλιστα φτάσαν σε σημείο στην Ιταλία, σε συνθήκες όξυνση της ευρύτερης κατάστασης που υπάρχει και στην περιοχή της Μεσογείου, με τα κύματα προσφύγων και τα λοιπά που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, να απαγορεύεται και να ποινικοποιείται η διάσωση ανθρώπων από τη θάλασσα. Φτάσαν δηλαδή στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2009 να ποινικοποιούν τη διάσωση ανθρώπων από τη θάλασσα, που αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της απανθρωπιάς αυτού του συστήματος και ποιον θεωρεί ότι και ποιον βάζει στο στόχαστρο. The complex anti-strike legislation created in our country over more 30 years has been carried out by both center-left and center-right governments. During the pandemic, the authority in charge of regulating the right to strike imposed a suspension of strikes. Στηρίζοντας την πολιτική καταστολής, η Κομισιόν δηλώνει ότι η διασφάλιση της ασφάλειας όλων όσοι ζουν στην Ευρώπη αποτελεί βασική προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη. Ο λαός με την πάλη του και με την οργανωμένη απειθαρχία του δεν θα συμμορφωθεί προς τα συμποθέσεις.
Στο επίκεντρο αυτής της ασφάλειας είναι η εσωτερική ασφάλεια, ο εσωτερικός εχθρός, ο εχθρός λαός. Μάλιστα, για πρώτη φορά, αυτός ο εχθρός αποτυπώνεται σε επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Γενάρη του 20, στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που αναφέρει ως βασικό κίνδυνο τις λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Είναι μια ενιαία πολιτική, δηλαδή εκεί που συμφωνούν παρά τις τεράστιες μεταξύ τους αντιθέσεις οι αστικές τάξεις, τα αστικά κράτη, είναι στο να καταπνίξουν, να τσακίσουν το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε είτε έχουν σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις είτε φιλελεύθερες να παίρνονται οξυμένα μέτρα καταστολής μαζί με την όξυση της αντιλαϊκής επίθεσης. Ακριβώς αποδεικνύοντας ότι στόχος είναι αυτός, να περάσουν δηλαδή τα μέτρα που τσακίζουν το εργατικό λαϊκό εισόδημα, που εντατικοποιούν την εκμετάλλευση των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων, και για να γίνει αυτό και να προλάβουν τις όποιες αντιδράσεις και την αγανάκτηση, ενισχύουν και τις μηχανισμούς και τις δυνάμεις καταστολής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αστυνομική βία και το όργιο καταστολής το καλοκαίρι του 20 ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν όλοι οι πρόεδροι, είτε δημοκρατικοί είτε ρεπουμπλικάνοι, με διατήρηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με την πολιτοφυλακή ή το στρατό στους δρόμους για να καταστήλουν τη λαϊκή οργή. Φυσικά αξιοποιήθηκε η πανδημία για να εφαρμοστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μια σειρά πολιτείες των ΗΠΑ και να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, η καταστολή μέχρι και οι δολοφονίες εν ψυχρό διαδηλωτών. Άρα βλέπουμε ότι είναι μια συνταγή που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο, όπως αντίστοιχα και στην ευρύτερη περιοχή, για παράδειγμα σε συμμάχους της ελληνικής κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων όπως το Ισραήλ, όπου υπάρχει εκτεταμένη καταστολή, ηλεκτρονικό φακέλωμα και δεν συμμαζεύεται. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος, 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ευθύνεται, πήρε την πολιτική απόφαση για τη ρήψη ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Συνέβαλε στην ίδρυση του ΝΑΤΟ, τη CIA, διεξήγαγε τον πόλεμο στην Κορέα, όπου πήγαν και ελληνικά στρατεύματα. Γι' αυτό και αποτελεί σύμβολο της αμερικάνικης υπεριαλιστικής πολιτικής και θεωρείται και λαομίσιτο. Ακριβώς, γιατί ήταν και αυτός που συνέβαλε στο να αντιμετωπιστεί η μεγαλειώδης εποπία του Δημοκρατικού Στρατού την περίοδο 46-49 στην Ελλάδα, που δεν μπόρεσε η αστική τάξη και το κράτος της, παρότι ήταν υπέρτερη οπλικά και στρατιωτικά, να αντιμετωπίσει την θέληση του λαού για μια καλύτερη ζωή. Βοήθησε ώστε να σταλεί τα απαραίτητα χρήματα, ο εξοπλισμός φυσικά, όχι μόνο τα χρήματα, για να ενισχυθεί ο αστικός στρατός της Ελλάδας απέναντι στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Και φυσικά ήταν ο βασικός πρόεδρος που ξεκίνησε επί θητείας του αυτή η δίωξη, η πλατιά δίωξη κομμουνιστών και προοδευτικών ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι γνωστή ως μακαρθισμός, δείχνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μια πολιτική που υπήρχε και πριν φυσικά το συγκεκριμένο πρόεδρο και συνεχίστηκε και με τους επόμενους προέδρους, ότι οποιαδήποτε φωνή αντιτίθεται σε αυτό το σύστημα πρέπει και να σταματήσει, να κατασταλεί, να πνιγεί. Και ήταν και ο υπεύθυνος για τη ρήψη των βομβών Ναπάλμ στο Γράμμο κατά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Την τεχνογνωσία τους οι Ηνωμένες Πολιτείες αφιδώς την δίνουν όταν πρόκειται να κατασταλεί η κινητοποίηση του λαού και της νεολαίας. Η κρατική καταστολή προχωρά άρρηκτα συνδεδεμένη με το χτύπημα των αγώνων του λαϊκού κινήματος που διεκδικεί καλύτερους μισθούς, υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση. Γι' αυτό ήρθε και ο νόμος για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και το δικαίωμα στην απεργία. Αλλά και ο νέος νόμος που ετοιμάζεται, εκτός από τα αντεργατικά μέτρα που προβλέπει για κατάργηση οκταώρου κυριακάτικης αργίας, αύξηση απλήρωτων υπεροριών, έρχεται να ενισχύσει τα εμπόδια στη συνδικαλιστική συλλογική δράση. Καταργεί επί της ουσίας το δικαίωμα της απεργίας, συνεχίζοντας και ενισχύοντας το σχετικό νόμο που έφερε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 ως κυβέρνηση, και μάλιστα φτάνει σε σημείο να ενισχύει και την καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων, αφού με βάση τα όσα έχουν εξαγγελθεί μέχρι στιγμής, απαγορεύεται ρητά το να περιφρουρείται η απεργία, δηλαδή να μπαίνουν μπροστά στις εισόδους των επιχειρήσεων και τα λοιπά, των δημόσιων οργανισμών, η απεργία για να περιφρουρήσουν την απεργία τους και τα λοιπά. Με το νέο συνδικαλιστικό νόμο, λοιπόν, αν μια απεργία κηρυχθεί παράνομη,
όσοι την έχουν προκηρύξει, το σωματείο, η ομοσπονδία κτλ., είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν τον εργοδότη, το αφεντικό, το χώρο το οποίο έγινε η απεργία, για τη χασούρα που είχε λόγω της απεργίας. Η τρομοκρατία δεν θα πέρασει! Η ένταση της καταστολής εφαρμόζεται πιστά και από τα αστικά κόμματα της Ελλάδας. Ακριβώς επειδή και οι δύο συμφωνούν στη λογική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με τη μία μορφή διαχείρισης είτε με την άλλη, είναι χαρακτηριστικό το πώς προχωράει η προσπάθεια της ιδεολογικής βίας που έχει ως σημαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την αντιμετώπιση υποτίθεται της τρομοκρατίας και της θεωρίας των δύο άκρων, γιατί στο επίκεντρο της θεωρίας για την ενάντια στην τρομοκρατία, τέλος πάντων, είναι η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Ριζοσπαστικοποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τσουβάλι που μέσα χωράει το φασισμό, τον φανατικό ισλαμισμό, αλλά φυσικά και εκεί αυτό είναι που τους πονάει, αυτό που λένε ακροαριστερή ιδεολογία, που αν θέλει κάποιος να δει τι εννοούν, δεν φτάνει παρά να δει τις απαγορεύσεις κομμουνιστικών κομμάτων, συμβόλων, της κομμουνιστικής δράσης σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γενικά υποτίθεται ότι είναι πολύ ευαίσθητη για τα δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά όταν απαγορεύεται η πολιτική και συνδικαλιστική δράση μέσα στους κόλπους της, δεν λέει κουβέντα. Και αντίστοιχα, αυτές οι αποφάσεις πέρασαν με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, το σύμφωνο που την κοινή διακήρυξη που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση την μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών το 2019, που μιλούσε για σιδηρούν παραπέτασμα και απελευθέρωση των λαών της Ευρώπης, για να έρθει τώρα επίσημα η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο για τις διαδηλώσεις το καλοκαίρι, να θεσμοθετήσει την ίδρυση της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Βίας, που στο επίκεντρο έχει την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και που μόνο το ΚΚΕ ανέδειξε ως κύριο ζήτημα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Μαρίνα, πώς όλα αυτά που μας περιγράφεις με την ένταση της καταστολής κατά του λαϊκού κινήματος συνάδουν με τον τίτλο «Κοινοβουλευτική δημοκρατία, δικαιώματα εργαζομένων, ανθρώπινα δικαιώματα», στο όνομα των οποίων πολλές φορές βλέπουμε παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις? Αυτό είναι το πιο εξοργιστικό, αν θέλεις, ότι όλο αυτό, όλη αυτή η καταστολή, οι περιορισμοί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται στο όνομα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων κτλ. Υπάρχει μια συζήτηση σε επίπεδο όχι μόνο νομικό αλλά και αστικών επιτελείων, ότι πρέπει πια να ξεχάσουμε τις ευρείες ελευθερίες που υποτίθεται υπάρχουν, γιατί προκειμένου να υπερασπιστούμε κάποιες μεγαλύτερες ανάγκες όπως η δημόσια υγεία ή η ασφάλεια, είναι αντικειμενικό ότι πρέπει να περιοριστούν κάποια δικαιώματα. Εμείς, το ΚΚΕ ίσα ίσα τονίζει ότι αυτή ακριβώς είναι η αστική δημοκρατία, δηλαδή ο καλυμμένος, ο μανδύας της δικτατορίας του κεφαλαίου, που δείχνει με κάθε τρόπο τα δόντια του όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν η εργατική τάξη και ο λαός αποφασίζει οργανωμένα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, το πετυχαίνει. Ξέρει η αστική τάξη ότι είναι χαμένη από χέρι όταν το εργατικό και λαϊκό κίνημα παλεύει οργανωμένα, χτυπώντας το θεριό στην καρδιά του. Δηλαδή όταν μπαίνει στο επίκεντρο η διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων ζωής με βάση τις ανάγκες μας και όταν μπαίνει στο επίκεντρο ότι για όλα αυτά η καπιταλιστική εκμετάλλευση. Το εκμεταλλευτικό σύστημα του καπιταλισμού, η βαρβαρότητα που εφαρμόζει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της εργατικής τάξης, η σαπίλα και η δυσοδεία που αναδύει, σίγουρα δεν είναι μονόδρομος. Η ιστορία ευτυχώς βρήθη από παραδείγματα που έδειξαν τη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, να προχωρήσει, να οικοδομήσει μια κοινωνία που ο εργαζόμενος θα κάνει κουμάντο στον πλούτο που παράγει και που αυτή η κοινωνία θα μπορεί πια στον 21ο αιώνα να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες του λαού μας σε υγεία, παιδεία, εργασία, να πάψουμε δηλαδή να ζούμε με μια θηλιά στο λαιμό που όλο θα σφίγγεται για να μπορούμε επιτέλους να αναπνεύσουμε ελεύθερα.